Μάρχος Πάφο. Αυτή τη φορά καταγγέλει λήπτες ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος που σύμφωνα με τον ίδιο ασκούν αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν μερικές χιλιάδες ατόμων οι οποίοι παίρνουν 3Ε και ασκούν δεύτερον επάγγελμα αδήλωτον. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου, οι ενεργές αιτήσεις των δικαιούχων για λήψη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ανέρχονται στις 31.000 και επικαλούμενος έγκυρες εκτιμήσεις προσθέτει ότι ο τελικός αριθμός των ατόμων που καλύπτει το επίδομα ξεπερνά τις 50.000. Το παράδειγμα του Δήμου Πάφου είναι αποκαλυπτικό, επισημαίνει ο Φέδωνος, σημειώνοντας ότι από τα 52 άτομα που είναι σήμερα λήπτες και προσφέρθηκε εργασία στο Δήμο για 25 ώρες την εβδομάδα, μόνο 26 εξέφρασαν ενδιαφέρον. Εφτάσαμε στο σημείο τώρα να δημιουργούμε ενσυνείδητους και κατά συνείδηση ανέργους. Το Υπουργείο Εργασίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να πληρούν τα κριτήρια. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έγινε ότι αυτό που οι διαπιστώσεις του κ. Φέδωρος είναι καταγγελία. Είναι διαπιστώσεις που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πιθανόν να μην διαπιστωθούν από την αρχή. Ο κ. Ασιώτης επισημαίνει ότι πρόσφατα έχει εγκριθεί κυβερνητικό νομοσχέδιο για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Εκκρεμή συνέχισε η έγκριση δεύτερου νομοσχεδίου που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής για τη δημιουργία μιας ενιαίας επιτροπής επιθεωρήσεως εργασίας. Στις πλήστες περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται κατάχρηση της νομοθεσίας, διακόπτεται η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας.